Ακόμη ένα βήμα μπροστά κάνει σήμερα ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, εισάγοντας το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης στον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα για τους καπνιστές. Ο Όμιλός μας σήμερα παρουσίασε μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει σαν στόχο κυριολεκτικά να σώσει ζωές. Όσοι από τους συμπολίτες μας έχουν αυτή την κακή συνήθεια του καπνίσματος, πλέον μέσω μιας νέας πρωτοποριακής εξέτασης θα έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν το κίνδυνο που έχουν λόγω της συνήθειάς τους αυτής και γέρος να υπάρχει η πρόληψη και η θεραπεία αναλόγως με τα ευρήματα που θα προκύπτουν. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αξονική τομογραφία. Μιλάμε για μια low dose CT, η οποία στη διάγνωσή της με τη βοήθεια της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης θα είναι ιδιαίτερα επιβοηθητική για την υγεία των ανθρώπων και του συστήματος. Στα 37 χρόνια ζωής του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, σε πόσους Έλληνες γιατρούς έχετε δώσει διέξοδο να επιστρέψουν στην πατρίδα τους? Ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Η ερώτησή σας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, γιατί θα έλεγα ότι στην τελευταία διετία έχει υλοποιηθεί ένα μοναδικό, θα έλεγα, πρόγραμμα επαναπατρισμού ανθρωπίνων εγκεφάλων, και δεν μιλάω μόνο στο κομμάτι της υγείας, μιλάω γενικότερα στη χώρα μας. Έχουμε πάνω από 40 κορυφαίους επιστήμονες του εξωτερικού που έχουν επιστρέψει στη χώρα μας, τους έχουμε δώσει τα κατάλληλα μέσα, τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες, και είναι κοντά μας, και αυτό το πρόγραμμα βεβαίως είναι συνεχιζόμενο. Η εφαρμογή της αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, ή όπως λέμε αξονικής τομογραφίας low dose θώρακα, στους καπνιστές αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο βήμα που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Μειώνει τη θνησιμότητα από καρκίνο πνεύμονα σε ποσοστό 20 ή και 30%, μία μείωση που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα με όλες τις άλλες μεθόδους της ιατρικής. Είναι μία εξέταση η οποία είναι πολύ απλή, κρατάει λίγα δευτερόλεπτα και ο κίνδυνος της ακτινοβολίας είναι πρακτικά μηδενικός. Είναι η ακτινοβολία από αυτή την εξέταση είναι 70 έως 90% λιγότερη από ότι η ακτινοβολία που έχει μία αξονική τομογραφία θώρακα. Είναι η σωστότερη διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται παγκοσμίως σήμερα η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονος, η οποία οπωσδήποτε σώζει ζωές. Διότι αν διαγνωστεί νωρίς ο καρκίνος του πνεύμονος, θεραπεύεται. Είναι κάτι παράλληλο με αυτό που κάνουν οι γυναίκες με τη μαστογραφία ή με το test PAP. Κάθε καπνιστής που είναι άνω των 50 ετών και έχει καπνίσει περισσότερο από 20 pack years, πρέπει κάθε χρόνο να κάνει μια αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης χωρίς διαγραφικό, ώστε εάν προσβληθεί από καρκίνο να τον διαγνώσει σε φάση που θεραπεύεται. Ξέρουμε, και πρέπει σήμερα να το πούμε, ότι εάν δεν κάπνιζαν οι συνάνθρωποι μας στην κοινωνία, ο καρκίνος του πνεύμονος θα ήταν μια σπάνια νόσος των υπερηλίκων. Δυστυχώς, σήμερα είναι ο πρώτος θανατηφόρος καρκίνος. Στη χώρα μας χάνουμε πάνω από 8.000 ανθρώπους κάθε χρόνο και ο μέσος όρος του θανάτου από τον καρκίνο του πνεύμονος συνεχώς κατεβαίνει. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ξέρουμε ότι από το 2009, το 2014 και το 2019 έχουμε μια μείωση του καπνίσματος στους εφήβους της τάξης του 52%. Η σημερινή νεολαία έχει αρχίσει να γυρίζει την πλάτη στο τσιγάρο και το σύνθημά μας που λέει «Η νέα γενιά έρχεται, το κάπνισμα φεύγει», γίνεται πραγματικότητα. Στόχος είναι το 2040 να έχουμε λιγότερο από 5% καπνιστές σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.